έστησαν σοου για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Το Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο παράνομο αεροδρόμιο της ΤΙΜ που υποδέχθηκε ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών Ταξίν Ερτουγρούλογλου, ενώ δεκάδες έμπικοι και Τουρκοκύπροι όλων των ηλικιών με σημαίες, λουλούδια και πανό με συνθήματα υπέρ της Τουρκίας τον ανέμεναν έξω. Υποδοχή ήρωα και αφεντικού. Άλλωστε, ο σκοπός της παράνομης επίσκεψής του στα κατεχόμενα είναι η εμπέδωση της κατοχής και η φήμωση κάθε φωνής που αντιδρά στους σχεδιασμούς της Άγκυρας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εθνική μας υπόθεση. Βρίσκομαι στην τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των κατεχομένων. Το Κυπριακό και το θέμα των Βαρουσίων θα είναι στο επίκεντρο των αυριανών συναντήσεων του Τούρκου Υπουργού, ενώ μετά το τετατέτ του με τον κατοχικό ηγέτη Ερσιντατάρ θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου. Σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας περιόδευσε στα κατεχόμενα και συναντήθηκε με διάφορες οργανώσεις. Στο επίκεντρο το οικονομικό πρωτόκολλο που υπέγραψαν Άγκυρα και Ψευδοκράτος και που έχει ανάψει φωτιές. Αργά το απόγευμα παρευρέθηκε και σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην κατεχόμενη Λάπιθο. Για μεγάλη μερίδα Τουρκοκυπρίων το εν λόγω πρωτόκολλο ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την πλήρη προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία και τους καθιστά δέσμιους και υπόλογους στην κυβέρνηση του Ταΐπ Ερντογάν. Το Λευκό Σαράι θορυβήθηκε πάντως από τις αντιδράσεις και με εντολές να εξοραϊστεί άμεσα η εικόνα, εστάλει στα κατεχόμενα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος μετά το πέρας των σημερινών του επαφών έστειλε έμμεσο μήνυμα προς τους διαφωνούντες. Συναντήθηκα με τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Χθες, σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να διαταράξει την ενότητά μας. Παρά τα αυτά, και ενώ διοχετεύτηκαν στον τύπο ακόμη και απειλές περί αποστολής από την Τουρκία ομάδων καταστολής διαδηλώσεων, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Αύριο το πρωί προγραμματίζεται εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την ψευδοβουλή από την Ένωση Τουρκοκύπριων Δημοσιογράφων κατά του πρωτοκόλλου, πρόνοιες του οποίου μεταξύ άλλων περιορίζουν την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας θα στηρίξει και η πλατφόρμα κοινωνικής ύπαρξης.